στα βιβλιοπωλεία Πάπυρος. Πραγματικά βρίσκεται πάρα πολύ ωραία δώρα για τα μικρά μας παιδάκια. Δώρα εκπαιδευτικά, δώρα δημιουργικά, δώρα που θα εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Ο Δημήτρης από τα βιβλιοπωλεία Πάπυρος μας παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο παζλ, το οποίο στο τέλος του, με μια μαγική διαφάνεια, δημιουργεί διάφορες ψευδεστήσεις. Ναι, καλά ακούσατε. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο παζλ των ψευδεστήσεων και να επιστρέψουμε εδώ. Φυσικά στα βιβλιοπωλεία Πάπυρος μπορείτε να βρείτε πολύ μεγάλη συλλογή εκπαιδευτικών επώνυμων παιχνιδιών. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης από τα Πάπυρος και για αυτή την εβδομάδα θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο εκπαιδευτικό παιχνίδι της σειράς της Τσέκο, της γαλλικής εταιρείας Τσέκο. Η σειρά των παιχνιδιών που εμένα μου αρέσει πολύ, τέλος πάντων, να τα βλέπω να ασχολούνται τα παιδιά μαζί, είναι η σειρά Kinoptic. Αυτή βγαίνει σε 4 διαφορετικά σχέδια και απαρτίζεται από 107 κομμάτια, είναι όλα μαγνητικά. Το παιδί έχει τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσει το βιβλιαράκι και να έχει ένα pattern, ένα συγκεκριμένο στήσιμο που κάνει το puzzle, είτε να δημιουργήσει κάτι εντελώς καινούριο, κάτι εντελώς δικό του. Στο τέλος, αφού στήσει το μαγνητικό puzzle, περνάει μια ειδική διαφάνεια από πάνω, η οποία δημιουργεί οπτικές ψευδεστήσεις στο παιδί. Οπότε καλύτερα να το δούμε στην πράξη πως αυτό λειτουργεί και τι κάνει. Λοιπόν, ξεκινάμε να κάνουμε την πρώτη φάση. Ακολουθούμε το booklet που έχει μέσα, αλλά όπως είπαμε μπορούμε να κάνουμε κάτι εντελώς δικό μας χωρίς να ακολουθήσουμε κάποια οδηγία και αρχίζουμε το μαγνητικό στήσιμο. Επιλέξαμε να κάνουμε κάτι πολύ απλό για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας και μετά περνάμε με την ειδική μεμβράνη που δημιουργεί τις οπτικές ψευδεστήσεις στα παιδιά πάνω από το παζλάκι. Όπως βλέπετε, δεν ξέρουμε αν μπορεί να φανεί καλά αυτή τη στιγμή στο γυαλί. Η οπτική ψευδέστηση που δημιουργεί φαίνεται σαν μια ζωντανή πόλη, σαν ένα ζωντανό μικρό έντομο που κινείται ή αντίστοιχα κάποια μικρά δέντρακια που κινούνται. Αυτή ήταν η σειρά της Kinoptic, αποτελείται από 5 διαφορετικά μαγνητικά παζλ για όλες τις ηλικίες, απολύτως ασφαλές με πολυεργική δράση, αντιμικροβιακή δράση για τους μικρούς μας φίλους και φυσικά τους δίνει ένα έξτρα λόγο να σκέφτονται. Τα Πάπυρος πάντα συνιστούν βιβλία και καλά εκπαιδευτικά παιχνίδια που τους δίνει κάτι παραπάνω, ένα κλικ σκέψης, κάτι που θα τους αυτοεξελίξει καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολλοί από εμάς επιλέγουμε να μείνουμε στο σπίτι μας και να χουχουλιάσουμε αυτές τις μέρες με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με την οικογένειά μας, αλλά και κάποιοι από εμάς και μόνοι μας. Ποια θα είναι η καλύτερη παρέα μας εκτός από το ένα ποτήρι κρασί και ένα καλό συνοδευτικό φαγητό? Πολύ ωραία ρούχα για το σπίτι.
πιζάμες, underwear, εσώρουχα, ρούχα πραγματικά έτσι που φοριούνται μέσα στο σπίτι και μας κάνουν να νιώθουμε ζεστοί και άνετοι την περίοδο του χειμώνα. Επίσης θα σας πω πως πολλές κυρίες ψάχνετε εσώρουχα σε μεγάλα μεγέθη. Αυτά και πολλά ακόμη μπορείτε να βρείτε στο κατάστημα εσώρουχων Αλεξάνδερ στην πόλη της Κοζάνης. Εσώρουχα και πιζάμες για άνδρες και γυναίκες στη μεγαλύτερη ποικιλία και στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς και φυσικά σε έναν πλήρη οδηγό μεγεθών, δηλαδή σε μεγέθη μέχρι και extra extra large στα εσώρουχα. Του Fantasy μεταφέρθηκε. Το Fantasy, το κατάστημα το οποίο μας δίνει υπέροχες προτάσεις για τη διακόσμηση στολίδια και όχι μόνο, πλέον βρίσκεται σε νέο χώρο, σε νέα διεύθυνση, στην οδό Ζαφυράκη. Εκεί λοιπόν μπορείτε και φέτος να βρείτε τα καλύτερα για την διακόσμηση των γιορτών, για δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα, μπαλίτσες πολύ ωραίες, χριστουγεννιάτικες, για την ονά, για τη μαμά, για τον μπαμπά, για τον παππού, για τη γιαγιά, ακόμα και για τη δασκάλα, για τον φίλο σας.
σας πολύ εντυπωσιακό στολισμό σε πολλά καταστήματα της Δυτικής Μακεδονίας και φυσικά τα πάντα για το γάμο και τη βάπτιση. Ένα όνομα που πραγματικά από πολύ μικρή θυμάμαι. Ένα κατάστημα που επισκεπτόμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Και χαίρομαι πολύ που ακόμα εξακολουθεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη ποιότητα στις πιο οικονομικές τιμές και για τα δικά σας παιδάκια και για τα δικά μου ανιψάκια και για το δικό μου βαπτιστικό. Σαν 013 στην Οδό Τσιμινάκη, στην πόλη της Κοζάνης, για ρούχα από 0 έως 13 ετών παιδάκια. Φυσικά αγορά και κοριτσάκια, μια μεγάλη συλλογή, χριστουγεννιάτικη, εορταστική και πρωτοχρονιάτικη συλλογή. Πάμε να την απολαύσουμε μαζί, φυσικά με τη βοήθεια της Νικολέτα Σαριδάκη. Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο ΣΑΜ 013 Τσιμινάκη 16. Εδώ θα βρείτε πολύ ωραίες προτάσεις για την παιδική ένδυση, από την αθλητική δραστηριότητα του παιδιού σας έως το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, για να τον ντύσετε με τα πιο ωραία look. Thank you.
Και συνεχίζουμε με το gadget. Τόλης Τσιρούδης, Δέσποινα Κουλέτσου στην παρέα μας. Και πάλι μετά με τη σύντομη διακοπή για να δούμε τις ωραίες προτάσεις. Τόλη. Λοιπόν, κορίτσια, σας έχω να μαντέψετε ένα gadget. Για να δούμε το gadget. Το gadget είναι ένα, έτσι πώς να το εξηγήσω, ένα έτσι... Στρόγγυλο. Όχι, δεν είναι στρόγγυλο, είναι τετράγωνο. Τετράγωνο. Είναι ορθογώνιο βασικά. Ορθογώνιο. Ναι. Τώρα σας το περιγράφω να κάνει τη φαντασία σας και θα το δείτε σε λίγο. Αυτό το gadget, ναι, που είναι έτσι τετράγωνο, είναι, βγαίνει σε πολλά χρώματα. Εγώ σας το έχω σε ένα χρώμα τώρα. Σε τι χρώμα, σε κόκκινο. Σε, νομίζω, μπλε ήταν. Μπλε gadget. Ή μοβ. Μοβ. Βγαίνει σε πολλά χρώματα. Αλλά είναι ένα πολύ πρωτότυπο gadget και για τις γιορτές. Είναι ένα στοιχείο αυτό που σας λέω. Φωτάκια. Πρωτότυπο. Όχι, τελικά δεν είναι. Άντε πάλι. Έχει μια τρύπα. Ναι, έχει μια τρύπα. Σωστή παρατήρηση. Για τις γιορτές. Όχι για τις γιορτές. Ξεχάστε τις γιορτές. Μην σας λέω. Βγαίνει σε πολλά χρώματα. Μετράει που βγαίνει πολλά χρώματα. Ξέρετε που χρώματα. Είναι κάποια έτσι μηχανήματα που βγάζουν κάτι σαν μπουλμπουλήθρες. Ναι. Δεν είναι αυτό. Τι βγάζει. Λοιπόν, είναι μικρό βασικά. Πόσο. Τόσο, εγώ το λέω μικρό. Τόσο. Ελαφρώς λίγο μεγάλο. Ναι, κάπου τόσο ανάμεσα. Τόσο, συσκευή. Τόσο. Ξυπνητήρι είναι. Όχι. Όχι. Παίζει μουσική. Όχι. Βγάζει... Τι βγάζει. Δεν ξέρω αν βγάζει. Βγάζει. Ναι. Ας το αφήσουμε αυτό. Ωραία. Το είναι portable. Ναι, portable. Άρα παίρνει μπαταρίες ή φορτίζει. Έχει και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, αλλά... Ναι, τέλος πάντων. Του μπορώ να το παίρνω μαζί μου. Ναι. Το βάζω μέσα στην τσάντα, ας πούμε, και το παίρνω. Όχι, είναι λίγο μεγάλο. Ναι, είναι φορητό. Είναι λίγο βαρύ. Είναι βαρύ. Λίγο βαρύ, ναι. Συνδέεται με υπολογιστή. Όχι. Με αλλά... την τηλεόραση. Όχι. Με αλλά... το ραδιόφωνο. Με κάτι συνδέεται. Με το κινητό. Με το κινητό, μπράβο. Με το κινητό. Ναι. Άρα είναι προβολή προτζέκτορας. Α, μοιάζει. Όχι, δεν είναι. Α, μοιάζει. Θα μπορούσε, λέει. Ναι, αυτό που βλέπεις στο κινητό, να το βλέπεις. Συνδέεται με το κινητό. Ναι, και κάνει κάτι που μόλις το μάθετε, ναι, θα πείτε το θέλετε. Με ότι φωτογραφία το... έχει να κάνει, με βίντεο. Βιντεοκάμερα είναι. Όχι, δεν είναι βιντεοκάμερα. Φωτογραφική. Όχι. Εκτυπωτής. Βγάζει φωτογραφία πίσω ένα background και μπαίνουμε εμείς μπροστά και μας βγάζει. Τέλειο. Όχι. Photoshop. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μπείτε τι αντικείμενο μπαίνει στην τρύπα. Και μετά θα βρούμε τα άλλα. Α, μπαίνει και ένα αντικείμενο, είπαμε, στην τρύπα. Ναι, μπαίνει στην τρύπα. Στυλό. Όχι. Μολύβι. Όχι. Καρότο. Όχι. Μπανάνα. Αυτό συνδέεται μαζί με το κινητό. Αγκουράκι. Όχι. Τι. Τι βάζεις εκεί μέσα. Το δάχτυλο. Βάζεις το δάχτυλο μέσα στην τρύπα. Βάζεις το δάχτυλο μέσα στην τρύπα. Ναι, εκεί στο μαύρο βάζεις το δάχτυλο. Και τι γίνεται. Συνδέω αυτό το μοβ με το κινητό μου. Ναι. Το μοβ αυτό έχει μια τρύπα. Σου κάνει μασάζ. Όχι. Βάζω το δάχτυλό μου μέσα στην τρύπα. Ξέρετε, είναι που κάνει, σου κάνει μια τρύπα εδώ και σου βγαίνει αίμα. Αχ, σου με τρύπα. Το ξέρετε αυτό. Ναι. Καμία σχέση. Τόλι. Προσπαθώ να σα μπερδέψω γιατί λοιπόν, τώρα. Να το πάρουμε δεύτερη από την αρχή. Μοβ τετράγωνο τόσο πράγμα. Το συνδέω με το κινητό μου. Βάζω στην τρύπα που έχει το δάχτυλό μου και κάνει κάτι το οποίο μετά θα το θέλουμε εμεί να το πάρουμε. Ναι. Έχει σχέση με το δάχτυλο και το κινητό αυτό που κάνει. Ναι. Διαβάζει... Αφή δαχτυλικό αποτύπωμα. Και τι, το δαχτυλικό αποτύπωμα. Το DNA μας. Σου λέει πώς θα είναι τα παιδιά σου. Όχι. Σου λέει από τη πού μοίρα. Κατάγεσαι. Όχι, σου λέει. Τη μοίρα. Τη μοίρα. Να βάζεις το δάχτυλο έτσι, ας το διαβάσεις. Σου λέει, τι να σου πει. Παιδιά, μην πάει το μυαλό σας και νόμιζα θα ήταν εύκολο. Τι εύκολο. Αυτό σου λέει κάτι. Άμα τα κιλά. Μάθετε... Ναι. Κάνει λιποανάλυση. Όχι. Γιατί είναι τόσο μεγάλο. Εσείς... Σου λέει κάτι στο κινητό σου, βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Από με το δάχτυλο που βάζεις μέσα ή με το... Όχι, το ανάποδο. το ανάποδο. Ναι. Δηλαδή τι, παίρνεις από το κινητό κάποιο αποτέλεσμα στο δάχτυλό σου. Ναι. Τι. Ναι. Τι εννοείς. Παιδιά, κορίτσια δεν κοινωνείτε. Τι παίρνω από το κινητό στο δάχτυλό μου. Νόμιζα θα το βρίσκατε. Τι παίρνω από το κινητό στο δάχτυλό μου. Από το κινητό. Τι δίνει. Ναι, το κινητό δίνει κάτι σε αυτό το οποίο το μου το μεταφέρει στο δάχτυλο. Ναι. Για τα νύχια, φωτογραφία. Ναι, εκτυπωτής νυχιών. Τέλειο! Για να παίξει το βίντεο. Εντάξει, τέλειο. Κορίτσια, ό,τι σχέδιο, ό,τι ακόμα και φωτογραφία θέλετε, ναι, βάζει στο δάχτυλό σου, ναι, και στο εκτυπώνει.
πάνω στον ήχη. Έλα. Το θέλω, Τόλι. Το θέλω. Κοιτάξτε εδώ παράδειγμα. Διαλέγεις ακόμα και φωτογραφία και σχέδια, τα πάντα όλα. Ό,τι δει στο ίντερνετ, δηλαδή στο Pinterest και στα σχετικά, στο εκτυπώνει πάνω σου. Αυτή τον ήχη σου δηλαδή. Βρε, ναι. Ακόμα και φωτογραφία να έχεις εσύ ναι. Με ναι. Το τέρι σου, να το έχεις φωτογραφία στον ήχη σου. Κοίτα, το βάζεις μέσα, διαλέγεις το σχέδιο, το απλώνεις που θέλεις, γιατί σου κάνει και να σκάν το ήχη. Έλα τώρα. Κοίτα τώρα, κοίτα τι έχουν βγάλει. Τι βάζεις μέσα χρώμα, βάζεις το μανό. Το βάζεις βαμμένο. Έχει μελανάκια. Εσύ ναι, πρέπει μανό. Να πω όμως πώς το βάζεις το δικό σου τον ήχη, να είναι άβαφο ή μια προετοιμασία. Α, δεν ξέρω αν κάνεις κάποια τώρα στρώση. Σκέφτομαι τη φίλη μου τη Μίνα που έχει ψοφήσει στον τόπο, το έχει στα σεμινάρια. Μπορεί να πάρει αυτό. Για να μάθει να κάνει τρελά σχέδια, γιατί πιάνει πολύ το χέρι της και της βγάλαν αυτό. Μίνα. Τώρα το θέλω εγώ αυτό το gadget. Θέλω τιμή. Εγώ το θέλω. Είναι ακριβό, άστο το. Πόσο κάνει? 300. Λίγο είναι το 300. Όχι 300, εντάξει. 250. 187. Ναι, ναι, και είναι και. Δεν συμφέρει για τα. Τι, τα ναι, μελάνια. Όχι τα μελάνια, πώς τα λέμε. Ποιο? Τα μανό. Τα μανό. Ναι. Οπότε αυτό πρέπει κανονικά να το πάρει μαγαζί για να το έχει και να πηγαίνει στο μαγαζί. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Μπαμ, μπαμ. Τι θες, ούτε κάτσε να σε βάψω και να σε κάνω. Βάλ το χέρι. Το δάχτυλο μέσα. Ένα είναι το δάχτυλο. Πολύ ωραίο κάνει. Μην μου πείτε. Πόση ώρα κάνει. Γιατί είναι και 10 τα δάχτυλα. Να έχει και του παιδιού. Είναι και μικρό, όχι. Κάνει περίπου μισό λεπτό το ένα νύχι. Ου, τίποτα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο κάνει. Glitter workshop. Να το δώσουμε πρόταση. Να το βάλει στο μαγαζί. Να πάνε όλοι, ναι. Πάνε και να μας καλέσουν όλοι. Και για δοκιμή. Ναι, εννοείται, θα έρθουμε για δοκιμή. Λοιπόν, Glitter Workshop, το κατάστημα που επιμελείται και το δικό μου, τα δικά μου άκρα, χωρίς τέτοια gadget, με τα χεράκια τους, έτσι, τα καημένα τα κορίτσια μου εκεί πέρα, η Καταρίνα Τζιμαπούλ και η Βάσια η Τζίτζα. Πάμε να δούμε τις ευχές που στέλνουν στους τηλεθεατές της εκπομπής μας και στους πελάτες τους φυσικά και επιστρέφουμε εδώ. Από το ανανεωμένο Glitter, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ένα ευτυχισμένο και λαμπερό 2020. Στο Glitter Workshop σας περιμένουμε για να ολοκληρώσουμε κάθε σας γιορτινή έξοδο με το κατάλληλο μακιγιάζ. Ολόψυχες ευχές για καλές γιορτές και ένα νέο έτος γεμάτο υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα. Και στο σημείο αυτό θα αποχαιρετήσουμε τους αγαπημένους μας συνεργάτες, Δέσποινα Κουλέτση, Τόλι Τσιρούδη. Θα συνεχίσουμε να σας δείχνουμε κάποιες προτάσεις εδώ πέρα για τα δώρα της εποχής και θα επιστρέψουμε με ένα μίνι τηλεπαιχνίδι challenge. Με τον Γιώργο θα αναμετρηθώ εγώ, γιατί όλη τη χρονιά λέγαμε ότι θα πρέπει να αναμετρηθούμε μεταξύ μας, παρουσιάζοντας το νέο Boom Tic Tac, ενώ τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία να το παίξουμε όλοι παρέα μαζί, που θα επιστρέψει και η Νικολέτα Σαϊρδάκη και φυσικά με τη Δέσποινα. Δεσποινάκι μου, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς, παιδιά.